αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έρθουν να μάθουν τα ελληνικά ή στις χώρες τους ή στην Ελλάδα. Και γι' αυτό έχουμε σήμερα μαζί μας την κυρία Γωγό Γαβριλίδου, που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της Βεργίνα Τηλεόρασης, η οποία είναι γλωσσολόγος και διδάσκει την ελληνική γλώσσα ως ξένη στο Σχολείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλό απόγευμα, κυρία Γαβριλίδου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Γιατί βλέπουμε διεθνής έκθεση βιβλίου, είναι και πολλοί ξένοι που έρχονται και αγοράζουν ελληνικά βιβλία. Και πραγματικά βλέπουμε ότι τα διαβάζουν, τους αρέσει η ελληνική λογοτεχνία. Και δεν αναφέρομαι βεβαίως μόνο στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία, η οποία μεταφρασμένη και στις γλώσσες ενδεχομένως τη διαβάζουν, αλλά θέλουν να διαβάζουν και νέα ελληνική λογοτεχνία, αλλά και πολλά και αρχαία ελληνική λογοτεχνία. Εσείς, τώρα που είστε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, διδάσκετε την ελληνική γλώσσα ως ξένη. Καταρχήν, σε ποιους απευθύνεστε? Λοιπόν, είναι καταρχάς μεγάλη μου χαρά που θα μιλήσω σήμερα για τον χώρο μου. Ένα χώρο που κατέχει πολύ σημαντική θέση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, που προσφέρει μαθήματα νέας ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς και ομογενείς φοιτητές από το 1970, δηλαδή περίπου 50 χρόνια. Και θα ήθελα λίγο να διαχωρίσω τις δύο ομάδες που έχουμε. Έχουμε φοιτητές αλλοδαπούς, οι οποίοι σπουδάζουν στα διάφορα τμήματα και σχολές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, και σπουδαστές, οι οποίοι έρχονται να μάθουν τα ελληνικά είτε για επαγγελματικούς λόγους, είτε γιατί θέλουν να μπουν στο ελληνικό πανεπιστήμιο, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Οπότε θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις για να πάρουν το πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνομάθειας που ανταποκρίνεται στο επίπεδο Β2. Αυτές είναι οι δύο ομάδες φοιτητών που έχουμε, σπουδαστές και φοιτητές. Μάλιστα. Πόσο καιρό κάνουν τα μαθήματα, πόσο καιρό θα κάνει κανείς το μάθημα για να πάρει το πτυχίο στα νέα ελληνικά? Γιατί φαντάζομαι ότι το πιάνετε από την αρχή, ναι, από την αλφαβήτα ακόμα, γιατί οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τη γλώσσα. Ναι, αυτό εξαρτάται, γιατί υπάρχουν τα επίπεδα γλωσσομάθειας, το α1, α2, β1, β2, γ1, γ2. Και εξαρτάται, για να μπει κανείς στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, χρειάζεται να κατέχει το Β2. Αυτό σημαίνει ότι όταν ξεκινήσει από το Α1, θα φτάσει περίπου σε ένα χρόνο, μπορεί να φτάσει να πάρει το Β2. Τώρα, αν έχει κάνει κάπου αλλού μαθήματα ή έρχεται έχοντας ήδη πρώτερη γνώση, σίγουρα θα χρειαστεί λιγότερο καιρό. Κυρία Γαβριλίδου, πού δυσκολεύονται περισσότερο οι μαθητές της ελληνικής γλώσσας, τι τους δυσκολεύει? Λοιπόν, η ελληνική γλώσσα είναι μια γλώσσα κλητή. Έχει αρκετές δυσκολίες. Και επίσης, πολλές φορές δυσχεραίνει ακόμα και το σύστημα του τονισμού μας. Και έχει να κάνει πάρα πολύ και με τις χώρες. Για παράδειγμα, οι ρωσόφωνοι δεν έχουν άρθρα. Οπότε η κατάκτηση του άρθρου είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα κατά τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και πολλές φορές και αδύνατο. Βέβαια, εμείς έχουμε πολύ έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Έχουμε πραγματικά φτιάξει ένα σύλλαμπους που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του καθενός. Ένα πρόγραμμα σπουδών. Ένα πρόγραμμα σπουδών, εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό και το προσωπικό, το διδακτικό. Και επίσης υπάρχουν τα αντίστοιχα εγχειρίδια διδακτικά που έχει φτιάξει το προσωπικό και με μία μέθοδο πολύ συστηματική όλα σχεδόν τα προβλήματα αντιμετωπίζονται. Από ποιες χώρες έρχονται να μάθουν ελληνικά, κυρία Γαβριλίδου? Από παντού, θα σας έλεγα. Από όλο τον κόσμο. Και από Ευρώπη και από Αμερική και από Αφρική. Από παντού. Το ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα είναι πολύ μεγάλο. Και έρχονται όμως παράλληλα να σπουδάσουν κιόλας κάποιοι από αυτούς, όπως μας είπατε στην αρχή. Ναι, ναι. Ποια ήταν, ας πούμε, πού σας έκανε έκπληξη πιο πολύ όταν είδατε έναν μαθητή, φοιτητή από ποια χώρα? Δεν μου κάνει έκπληξη εμένα, δεν εκπλήσωμαι. Είναι γιατί καθημερινότητα. Θα σας πω γιατί. Και αυτό θα θέλω να το τονίσω πάρα πολύ σήμερα. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έχει εξαιρετικές σχολές και τμήματα. Θα έλεγα ότι μάλιστα καταλαμβάνει σταθερά υψηλές θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη των πανεπιστημίων. Οπότε έχουμε σχολές όπως η θεολογική, η φιλοσοφική, η νομική, η ιατρική, προτιμώνται σταθερά. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε και μία χώρα πολύ γοητευτική, που σημαίνει ότι συνδυάζουν και την εκμάθηση μαζί με την γοητεία που ασκεί αυτός ο πολιτισμός και η χώρα, και είναι ένας πολύ καλός συνδυασμός.
οι μαθητές που έρχονται να σπουδάσουν, οι φοιτητές και οι άνθρωποι γενικότερα που έρχονται να μάθουν την ελληνική γλώσσα στην Θεσσαλονίκη, το κάνουν γιατί? Γιατί στη Θεσσαλονίκη υπάρχει στα άλλα πανεπιστήμια σχολείο νέας ελληνικής γλώσσας? Υπάρχει στην Αθήνα αντιστοιχώς το διδασκαλείο και υπάρχει και ένα μικρότερο τμήμα στα Γιάννενα και στο Ρέθυμνο γίνονται, αλλά δεν είναι... Το παλιότερο είναι στη Θεσσαλονίκη δηλαδή? Είναι εδώ σε εμάς και στο ΕΚΠΑ, στο Πανεπιστήμιο. Εμείς θα σας πω, να σας δώσω λίγο και κάποιους αριθμούς για να ξέρετε που αναφέρομαι. Έχουμε περίπου 700 με 1000 σπουδαστές κάθε χρόνο. Πολύ μεγάλος αριθμός. Είναι μεγάλος αριθμός και θα πω ότι από αυτούς οι πρωτοετής φοιτητές είναι... Κάθε χρόνο οι φοιτητές, δεν σας λέω για σπουδαστές, είναι περίπου 200. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός πραγματικά, χαιρόμαστε. Αυτό σημαίνει ότι κάνουμε και πολύ καλά τη δουλειά μας ταυτόχρονα. Βεβαίως. Και θα ήθελα και λίγο να μιλήσω για αυτό το κομμάτι. Ναι, θα θέλαμε και εμείς να μας πείτε για το σχολείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και γενικότερα για τους ανθρώπους που διδάσκουν εκεί. Και όχι, δεν είναι να διδάξεις μόνο μια γλώσσα, στην ουσία μεταφέρεις και τον πολιτισμό. Δεν είναι μόνο η γλώσσα ως γλώσσα, να διαβάζει δηλαδή ένα κείμενο. Μεταφέρει και τον πολιτισμό και τον κάνει και τον άνθρωπο που του διδάσκει κοινωνό του ελληνικού πολιτισμού. Ναι, λοιπόν, θέλω να πω ότι το διδακτικό προσωπικό είναι εξαιρετικό γιατί έχει εξειδικευτεί στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας. Έχει γράψει, όπως σας έχω πει, πολλά διδακτικά εγχειρίδια. Και βέβαια δεν θα μιλήσω μόνο για το διδακτικό προσωπικό, γιατί είναι πάντα συνολική δουλειά και έχουμε και μία γραμματιακή υποστήριξη εξαιρετική που όλο αυτό το πράγμα το οργανώνει και το συστηματοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και θα σας πω ότι δεν έχουμε μόνο τα μαθήματα ως μαθήματα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι της δουλειάς μας. Το σχολείο συμμετέχει σε πάρα πολλά ερευνητικά προγράμματα διεθνώς. Επίσης, έχουμε διαπανεπιστημιακές συμφωνίες και προγράμματα επιμόρφωσης καθηγητών από όλο τον κόσμο και ανταλλαγές φοιτητών. Και επίσης, έχουμε και ένα πάρα πολύ καλό online πλέον πρόγραμμα που μας βοήθησε πολύ καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Πολλές οι δράσεις σας, σε πολλούς τομείς δηλαδή εξειδικεύεστε. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Γαβριλίδου, από την εμπειρία σας. Μας είπατε ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση για την χώρα μας, ειδικά για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται, οι φοιτητές, επιλέγουν μετά να μείνουν και στη χώρα μας για να εργαστούν ή αλλάζει μετά η επιλογή τους? Πολύ καλή αυτή η ερώτησή σας, γιατί πραγματικά οι περισσότεροι από τους μισούς μένουν στην Ελλάδα και μάλιστα. Συνεχίζουν τις σπουδές τους, κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές και προσπαθούν να μείνουν. Είναι και αυτοί κάποιοι που φεύγουν, αλλά οι περισσότεροι μένουν. Οπότε, βέβαια θα σας πω και το άλλο, και όσοι φεύγουν και πηγαίνουν στο εξωτερικό είναι για μας οι καλύτεροι πρεσβευτές της χώρας μας, γιατί παίρνουν στις βαλίτσες τους, πέρα από τις γνώσεις, και όλο τον ελληνικό πολιτισμό και όλη αυτή τη γνώση. Είναι μεγάλη διαφήμιση για τη χώρα μας να φεύγει πολύ καλά καταρτισμένος και ευχαριστημένος ένας φοιτητής και να επιστρέφει στη χώρα του. Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Θέλω να σας ρωτήσω και ως γλωσσολόγος, να αλλάξω λίγο, να πάω αλλού τη συζήτηση. Παρατηρούμε ότι εισάγεται στη γλώσσα μας, να το πω έτσι, μία αργό. Αλλάζει η γλώσσα, είναι ζωντανός οργανισμός, μεταβάλλεται. Εσείς θεωρείτε, είστε της αντίληψης, γιατί διαχωρίζονται και εδώ οι απόψεις, ότι αλλοιώνεται με αυτόν τον τρόπο η γλώσσα ή είναι φυσικό να αλλάζει? Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι κινδυνεύει η γλώσσα. Έχω ακούσει πολλά και για τα Greeklist, τα οποία κάνω και ειδικό μάθημα μέσα στην τάξη μου. Η αλήθεια είναι ότι όταν γίνεται μία ευρεία χρήση και είναι μοιραίο λόγω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί να υπάρχουν παρεμβολές σε σχέση με το πόσο συχνά χρησιμοποιείς έναν ελληνικό όρο ή αντίστοιχα χρησιμοποιείς κάποιον όρο της τεχνολογίας, για παράδειγμα. Αλλά η γλώσσα είναι ένας ζωντανός οργανισμός, εξελίσσεται. Παίρνει στοιχεία, άλλα τα αφομοιώνει και άλλα τα αποβάλλει. Σίγουρα δεν είναι ωραίο να γίνεται ευρεία χρήση μόνο ξένων όρων συνέχεια, αλλά δεν είναι και κάτι που προκαλεί και μεγάλο πρόβλημα κατά τη γνώμη μου. Και με την εμπειρία σας, γιατί φαντάζομαι ότι έχετε μια τριβή και με τους Έλληνες σπουδαστές, όχι μόνο με τους ξένους, θεωρείτε ότι τα νέα παιδιά γνωρίζουν καλά ελληνικά? Γίνονται λάθη, αλλά θεωρώ ότι λάθη γίνονται όχι μόνο όσον αφορά τους Έλληνες σπουδαστές, φοιτητές. Νομίζω και πάλι ότι είναι
αυτή η εισβολή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που δημιουργεί μια μορφή λεξιπαινίας και έχει να κάνει και με τον καθένα. Σίγουρα όταν ασχολείσαι με ένα αντικείμενο στις ανθρωπιστικές σπουδές, σαφέστατα είναι διαφορετική η χρήση της γλώσσας με κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι στις θετικές επιστήμες, αλλά δεν μπορώ να πω σίγουρα ότι δεν κάνουν καλή χρήση της γλώσσας. Με σιγουριά αυτό δεν θα σας το πω, γιατί δεν θεωρώ ότι έχουμε φτάσει πια σε τέτοιο επίπεδο που να λέμε ότι κινδυνεύει η γλώσσα μας. Ναι, είναι πολύ. Αυτό είναι πολύ και αισιόδοξο, να έχουμε και ένα αισιόδοξο. Είναι σίγουρα. Νομίζω ότι και εσείς στο επίπεδο το δημοσιογραφικό κατανοείτε ότι γίνονται λάθη. Φυσικά. Γλωσσικά, παντού. Βεβαίως, αυτό ισχύει. Και το θέμα είναι, πολλές φορές βέβαια, κυρία Γαβριλίδου, αυτά τα λάθη υιοθετούνται όπως λέγαμε και πριν και γίνονται ο κανόνας βέβαια. Σωστά. Και αλλάζουν αυτά που ξέραμε. Το θέμα είναι να μην φτάνουμε εκεί. Όχι, να μην φτάνουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι πολύ καλό να προσπαθούμε, τουλάχιστον στο θέμα της γλώσσας, να βελτιωνόμαστε όσο μπορεί ο καθένας και όσο θέλει ο καθένας. Με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό? Να σας πω τους κλασικούς τρόπους, διαβάζοντας. Εγώ θα σας έλεγα και κάτι άλλο που πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ, να μην αποκοπούμε τελείως και από την αρχαία ελληνική γλώσσα. Η αρχαία ελληνική γλώσσα έχει πάρα πολλά πράγματα δίνει στην νέα ελληνική γλώσσα, την τροφοδοτεί ακόμη. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι ωραίο να αποκοπεί η γλώσσα μας από το παρελθόν μας. Μάλιστα. Όλη την περίοδο της πανδημίας, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα λειτουργήσαν με το Zoom, με την τηλεκπαίδευση και όλα αυτά τα οποία τα μάθαμε πάρα πολύ καλά. Μπορεί αυτό να λειτουργήσει και στο σχολείο της νέας ελληνικής γλώσσας, από την άποψη ότι είναι απαραίτητο, ενδεχομένως, είναι μάλλον πιο χρήσιμο το να είσαι από κοντά και να ακούς την καθηγήτριά σου να σου λέει την προφορά, να σου επισημαίνει το πώς πρέπει να μιλιέται, να γράφεται η ελληνική γλώσσα? Λοιπόν, θα σας πω κάτι, ότι όταν ξεκίνησε η πανδημία και αναγκαστήκαμε όλοι να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες, μπορεί λίγο στην αρχή να μας έπιασε ένας σε εισαγωγικά πανικός, γιατί η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας έχει έναν αλληλεπιδραστικό χαρακτήρα. Χρειάζεται αλληλεπίδραση. Δεν κάνουμε τη δουλειά των διαλέξεων, δεν μπαίνουμε μέσα στις τάξεις και κάνουμε διαλέξεις. Στην ουσία αλληλεπιδρούμε με το φοιτητή. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε και ξεπεράσαμε όλα τα εμπόδια. Καταφέραμε και φέραμε το χαρακτήρα αυτό της αλληλεπίδρασης με τα μαθήματα τα online που οργανώσαμε άριστα με τους συναδέλφους. Και μάλιστα θα σας πω ότι το 2016 το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας είχε πάρει και το βραβείο το European Language Level για τα πρώτα online μαθήματα που είχε κάνει, βέβαια παράλληλα με τα μαθήματα τα διαζώσεις. Τότε είχαμε ξεκινήσει κάποια μαθήματα για να δούμε κατά πόσο δουλεύουν με πολύ μικρά τμήματα, σε αρχάριο κυρίως επίπεδο. Πήγαν εξαιρετικά, οργανώθηκαν από συγκεκριμένες συναδέλφους και δούλεψαν πάρα πολύ καλά. Και στη συνέχεια όλη αυτή η γνώση μας βοήθησε πάρα πολύ στο να κάνουμε μαθήματα διαδικτυακά που τα συνεχίζουμε και μέχρι σήμερα. Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας δεν έχει επιστρέψει στις τάξεις, θέλω να σας ενημερώσω. Συνεχίζουν, έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα. Εμείς όμως πήραμε την απόφαση να μην το κάνουμε, γιατί αποτελούμε αυτή την ειδική κατηγορία. Δεν μπορούσαν επίσης και όλοι οι φοιτητές να έρθουν λόγω των υγειονομικών πρωτόκολλων που υπάρχουν σε κάθε χώρα, αλλά και σας είπα, επειδή είναι και η διάζουσα η διδασκαλία, φανταστείτε ότι δεν μπορεί με μάσκα να γίνει κάτι τέτοιο. Σωστά. Ειδικά στα πρώτα τα αρχάρια τα επίπεδα, που χρειάζεται και φωνητική και φωνολογία, είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος. Επομένως συνεχίσαμε διαδικτυακά και το κάναμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, γιατί δεν χάσαμε από τους φοιτητές, τουλάχιστον από τον αριθμό των φοιτητών που είχαμε. Οι φοιτητές όμως πέτυχαν, ας πούμε, τους στόχους τους,
που είχαν θέσει και εσείς που τους είχατε θέσει βεβαίως για τους φοιτητές σας με τη μέθοδο αυτή της τηλεκπαίδευσης. Απολύτως θα σας έλεγα. Yeah. Και το δείχνω, δεν το λέω εγώ προσωπικά για να πενέψω το σπίτι μου, αλλά το δείχνει η αξιολόγηση που έχει γίνει και είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί κάναμε και την αξιολόγηση των φοιτητών διαδικτυακά μέσα από πλατφόρμες που κάναμε με τους συναδέλφους, οργανώσαμε και στήσαμε και είχαμε άριστα αποτελέσματα. Μάλιστα. Πολύ ευχάριστο. Φοιτητές, σπουδαστές, άνθρωποι από όλο τον κόσμο, από την Κίνα ακόμα έρχονται να μάθουν. Ναι, από την Κίνα έχουμε επίσης, ναι. Οι οποίοι θα σας έλεγα κιόλας με εκπλήσουν εμένα, γιατί τα γραπτά τους, η παραγωγή γραπτού λόγου τους είναι τόσο συγκινητική, γράφουν πολύ καλύτερα και από Έλληνες. Μάλιστα. Πολύ ωραίο αυτό. Η ελληνική γλώσσα λοιπόν κινεί το ενδιαφέρον, κεντρίζει το ενδιαφέρον πολλών ανθρώπων από όλο τον κόσμο. Ευτυχώς που υπάρχει το σχολείο της ελληνικής γλώσσας εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και μπορούν να την διδαχθούν, κυρία Γαβριλίδου. Εσείς κλείνοντας να πούμε ότι είστε και εκλεγμένο μέλος του Συλλόγου Μονίμου Προσωπικού του Σχολείου. Ναι, είμαι αντιπρόεδρος στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το ΕΠ το λεγόμενο. Εκεί θα λέγαμε τώρα, κλείνοντας τη συζήτησή μας, για την βελτίωση του σχολείου. Τι θα ζητούσατε, υπάρχει κάποιο αίτημά σας, κάτι που το οποίο θα θέλατε να πείτε? Εμείς αυτό που θέλουμε και είναι το παράπονο και ο διακαής πόθος μας είναι το ότι είμαστε μόνο 5 μόνιμα μέλη. Mm-hmm. Το υπόλοιπο είναι συνεργαζόμενο, ρωμίστιο, προσωπικό, εξαιρετικό, αλλά ωστόσο το σχολείο χρειάζεται να έχει και κάποια μόνιμα μέλη. Φυσικά. Εκ των όνου κάνεφ είναι αυτό. Άρα λοιπόν στεναχωριόμαστε πάρα πολύ για το ότι δεν γίνονται προκηρύξεις θέσεων. Οπότε είναι κάτι που θα θέλαμε. Και ένα δεύτερο αίτημά μας είναι θέλουμε να λύσουμε το θέμα του κτηριακού. Γιατί το σχολείο, πέρα από το βασικό του που είναι μέσα στην παλιά φιλοσοφική, mm-hmm. κοντά στην παλιά φιλοσοφική, κάνει τα υπόλοιπα του τα μαθήματα στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Ναι. Είναι το παράρτημά μας, θα σας έλεγα. Οπότε θα θέλαμε να έχουμε ένα κτίριο για να λύσουμε το κτηριακό μας, να είμαστε όλοι εντός του Αριστοτελείου. Εντός του Αριστοτελείου είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν υπάρχουν χώροι. Εγώ όταν έκανα ρωσικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ήμασταν στο υπόγειο της φιλοσοφικής. Με τον κύριο Φωτιάδη. Όχι, με την κυρία Τριανταφυλλίδου. Υπήρχαν αίθουσες εκεί άδειες, από ό,τι θυμάμαι, απέναντι από το κηλικείο. Δεν ανήκουν σε εμάς. Εμείς έχουμε τρεις αίθουσες αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Με αυτές προσπαθούμε να, τουλάχιστον το μόνιμο προσωπικό εξυπηρετείται με αυτές τις τρεις θέσεις, με τις τρεις αίθουσες. Και τα υπόλοιπα μαθήματα γίνονται στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Μάλιστα. Κύριε Γαβριλίδου, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η κουβέντα μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Για την παρουσία σας σήμερα στη Βεργίνα Τηλεόραση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά για την ελληνική γλώσσα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.